στην πλατεία Καπνεργάτη ξεκίνησε από την 5η το πρωί, περίπτερο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καβάλας, για τους σκοπούς ενός Πασχαλινού Μπαζάρ, το οποίο πρόκειται να διαρκέσει μέχρι και σήμερα 7 Απριλίου. Ακόμα στην κεντρική πλατεία υπάρχουν περίπτερα από το πρώτο ειδικό σχολείο και τους γιατρούς του κόσμου. Για ένα επιπλέον χρονιά είναι το καθιερωμένο Πασχαλινό Μπαζάρ που διοργανώνουμε. Είναι μια προσπάθεια που την κάνουμε κάθε χρόνο, έτσι ώστε να προβάλλουμε τις δημιουργίες των παιδιών. Οι δημότες της Καβάλας και όλοι μας βοηθούν, είναι δίπλα μας, μας παροτρύνουν και γι' αυτό και όλες είμαστε για ένα τη χρονιά εδώ. Εδώ πουλάμε λαμπάδες χειροποίητες, τα φτιάξαν οι γονείς, ό,τι άλλο έχει πασχαλιάτικο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μας βοηθάει πάρα πολύ ο κόσμος. Μέχρι το Μεγάλο Σαββάτο. Είμαστε από τους γιατρούς του κόσμου. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να ενισχύσουμε συγχρόνως το ταμείο μας, παράλληλα να βοηθήσουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν φτιάξει ορισμένες γυναίκες, όπως είναι μαρμελάδες, όπως είναι λαμπάδες, όπως είναι ορισμένα ρούχα. Βέβαια, προσέλευση δεν υπάρχει γιατί ο κόσμος ξέρετε ότι δεν έχει λεφτά. Όμως προσπαθούμε όσο το δυνατόν το καλύτερο.